Γεια σας. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας και έχω την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας μέσα από την εμπειρία 22 χρόνων ενασχόλησης με το αεράθλημα το του Πλαγιάς κάποιες σκέψεις μου, οι οποίες πιστεύω ότι είναι εφαρμόσιμες στην καθημερινότητά μας. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, όλοι μας, Έχουμε κάνει κάποια όνειρα και έχουμε θέσει κάποιους στόχους. Πάντα αυτό δεν ήταν εφικτό να τους πετύχουμε. Εκ του αποτελέσματος, αυτό φάνηκε. Το να έχουμε όνειρα και να προσπαθούμε για αυτά είναι θεμητό. Γιατί, Γιατί μας δίνει το κίνητρο, την ενέργεια για να προσπαθούμε. Και η προσπάθεια σημαίνει κατ' επέκταση ζωή. Και τι είναι εφικτό για κάποιον. Και τι είναι ζωή, αν για να μπούμε καλύτερα στο θέμα που θέλω να σας αναπτύξω. Ας δούμε τη ζωή. Υπάρχουν πολλές, είναι από φιλοσοφική άποψη, πολλές πλευρές Λοιπόν, ζωή για έναν οπαδό ομάδα είναι να ακολουθεί την αγαπημένη του ομάδα όπου και αν αυτή εμφανιστεί. Λοιπόν, ζωή για ένα ερωτευμένο ζευγάρι είναι το να βλέπει ο ένα τον άλλον στα μάτια και ζωή για μία μάνα, είναι το να βλέπει το χαμόγελο του παιδιού της. Σε αυτούς, κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί, να αρνηθεί ότι έχουν λάθος, γιατί ο καθένας βλέπει τη ζωή ανάλογα με τις ανάγκες, τα θέλω του, αρκάτα το Ας δούμε όμως τη ζωή με μια πιο ευρεία φιλοσοφική ματιά, τι, ποια εποχή του χρόνου χαρακτηρίζεται ότι σφίζει από ζωή. Κοινά αποδεκτό είναι ότι είναι η άνοιξη. Γιατί κάθε μέρα υπάρχει μία ανάπτυξη στο φυσικό βασίλειο και η διαρκής εξέλιξη. Όλα προσπαθούν να αναπτυχθούν. Τα λουλούδια να ανθίσουν, τα δέντρα να καρποφορήσουν, χωρίς να έχοντας ένα, αυτός είναι ο τελικός του στόχος. Άσχετα αν κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια αυτής της εξέλιξης, συμβεί κάποιο καταστροφικό φαινόμενο και λόγω ενός χαλαζιού, για παράδειγμα το σχάρι, αυτά σταματήσουν την ανάπτυξή τους. Αυτός δεν είναι ο λόγος για να προσπαθήσουν να αναπτύσσονται. <Τι> Διαφορετικά, δεν θα υπήρχε εξέλιξη, δεν θα υπήρχε ζωή. Συνοπτικά, δηλαδή, κοινώς αποδεκτό είναι ότι ζωή σημαίνει προσπαθώ, αγωνίζομαι και εξελίσσομαι. Ας δούμε τώρα τι είναι εφικτό και τι είναι ανέφικτο. Εδώ τα πράγματα είναι πιο χειροπιαστά, γιατί έχουμε να κάνουμε με δράση και αποτέλεσμα. Και στην ουσία έχουμε να κάνουμε όταν η δράση μας φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και τώρα ερχόμαστε και μπαίνουμε στο θέμα μας. Τι θεωρεί ο καθένας ότι είναι εφικτό για τον εαυτό του. Θεωρεί αυτό που μπορεί να κάνει σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Και έρχεται το ερώτημα τώρα εδώ. Ξέρει ο καθένας μας τι δυνατότητες και τι δεξιότητες μπορεί να αναπτύξει προκειμένου να πετύχει το στόχο του και κατ' επέκταση το όνειρό του. Εδώ θα πρέπει να δούμε τι είναι το ρεαλιστικό. Γιατί δεν έχει νόημα να προσπαθούμε για κάτι, όταν αυτό δεν είναι ρεαλιστικό να το πετύχουμε. Γιατί τότε θα πρέπει να ευχόμαστε μόνο σε θαύματα. θαύματα. Στα θαύματα δεν είναι κακό να πιστεύουμε, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε ένα θαύμα για να πετύχουμε κάτι. Πρέπει να δουλέψουμε γι' αυτό και να προσπαθήσουμε. Άρα, ρεαλιστικό είναι αυτό που με την ελάχιστη κοινή λογική, μπορεί να επιτευχθεί. Και για να σας δώσω να το καταλάβετε αυτό, θα σας δώσω ένα λίγο ακραίο παράδειγμα του Κώστα, ή του Κωστάκη, όπως τα λέγανε πολλοί, ο οποίος ανακοινώνει στους φίλους του ότι εγώ, παιδιά, τις επόμενες μέρες θα αρχίσω να πετάω. Και όλοι οι φίλοι τον κοιτάνε με θαυμασμό, θα γιατί δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει καθημερινά. Ο τρόπος όμως που ο Κωστάκης θέλει να πετάξει με το που το ανακοινώνει στους φίλους του, αλλάζει όλα τα δεδομένα. Γιατί τι τους λέει. Εγώ κάνω μια ειδική διατροφή και σε λίγο καιρό θα πετάω όσο το Σούπερμαν. Βέβαια, εκεί αρχίζουν να κοιτάνε λίγο περίεργα. Και φυσικό είναι αυτό, γιατί πλέον είναι στη σφαίρα του παράλογου. Δεν είναι αποδεκτό. Εάν τους έλεγε όμως ο Κώστας, ξέρετε τι, εγώ θα πάω σε μια σχολή Αλεξιπτό του Πλαγιάς και θα μάθω να πετάω. Με την λογική, και δεν αναφέρω την κοινή λογική, με τη λογική θα το αποδεχτούν. Άσχετα αν κάποιοι από αυτούς πιστέψουν ότι εντάξει, δεν θα τα καταφέρει, αλλά εν δυνάμει μπορεί να πετάξει. Και ανέφερα τη λογική και, όχι, και, δεν, και δεν μίλησα για κοινή λογική. Για ποιο λόγο. Γιατί η κοινή λογική σε εμά που προσπαθούμε να κάνουμε κάτι έξω από, την, από τα καθημερινά, λέει, π.χ.: «Τι το θες ρε Κώστα, να μάθεις να πετάς. Ο άνθρωπος αν ήταν να πέταγε θα είχε φτερά. Κάτσε εδώ, που θες να πας να τσακιστείς». Λέμε τώρα, έτσι. Η κοινωνία μας, όσο και αν δεν θέλουμε να το πιστεύουμε, είναι συντηρητική. Όταν λέω συντηρητική, δεν εννοώ με την πολιτική έννοια που συνήθως χρησιμοποιείται καθημερινά. Αλλά με την έννοια τι, ότι οτιδήποτε δεν είναι συνηθισμένο και καθημερινό, το βλέπει λίγο στραβά και ιδιαίτερα όταν μπορεί να ελοχεύει κινδύνους. Η οικογένεια επηρεάζεται από αυτό ως κομμάτι της κοινωνίας μας. Και για να μην μιλάω αφηρημένα και γενικά, θα πω κάποια παραδείγματα και συγκεκριμένα από τη δική μου την εμπειρία και τα βιώματα. Πώς έτυχε στη δική μου οικογένεια. Η οικογένεια, ως γνωστό, η ελληνική, καλός ή κακός, τα παιδιά, εφόσον περάσουν και το 18ο έτος της ηλικία τους, τα θεωρεί ακόμα παιδιά και είναι υπερπροστατευτικοί. Έτσι και η δική μου οικογένεια δεν ήταν εξαίρεση αυτό. Και όταν εγώ μικρός, άρχισαν να με ενδιαφέρουν και να θέλω να ασχοληθώ μ' αυτά τα περίεργα, συσσαγωγικά, μη φυσιολογικά, φυσιολογικές δραστηριότητες, περίμενα κάποια αντίδραση όταν εγώ τους ανακοίνωσα στους δικούς μου ότι θα καταταγώ στο στρατό στι ειδικέ δυνάμει, στα λεξίπτωτα και θα κάνω άλματα από αεροπλάνο. Αυτό με ένα μου άρεσε η ιδέα. Και ήθελα να δω, μπορώ να το κάνω. Αυτοί που το κάνουν, τι είναι. Είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι. Η αντίδραση των δικών μου ήταν απλά να προσέχεις. Συνέχισα, απολύθηκα, στην πορεία μετά ήθελα να ξανανιώσω πάλι αυτά τα συναισθήματα. Τη απόλυτη ελευθερία. Τα χρώματα, η θέα, αυτό που ένιωθα όταν πέταγα, που δεν μπορώ να σα το μεταδώσω εδώ σε εσά αν δεν το έχετε νιώσει, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ εγώ να το συγκρίνω με κάτι άλλο. Έτσι. Στην πορεία μετά. Έμαθα για το αλεξίπτωτο Πλαγιά. Το αλεξίπτωτο Πλαγιά εκείνη την εποχή είχε μεγάλη ανάπτυξη στην κεντρική Ευρώπη. Στην Ελλάδα ήταν κάποια χρόνια που ξεκίναγε. Δεν ήμουν από του πρωτοπόρου. Ευτυχώ είχα κάποιε βάσει να, να πατήσω. Όταν το ανακοίνωσα στου δικού μου, πάλι μου είπαν να προσέχει. Και θα πει κάποιο. Μα γιατί. Θα πει κάποιο. Μα γιατί αυτή η οικογένεια δεν ενδιαφερόταν για το γιο τους που έκανε τόσο καθημερινά πράγματα περίεργα, δεν φοβόταν. Ήταν αδιάφοροι. Και τι άποψη είχα εγώ γι' αυτό, από, την... από το πώς αντιμετωπίζαν αυτοί τις δικές μου δραστηριότητε. Εγώ πίστευα ότι δεν φοβόταν. Δεν είχαν άγχος για αυτό που κάνω. Επίσης, πίστευα ότι σεβόταν αυτό που κάνω και χαιρόταν για αυτό που κάνω. Μετά από αρκετά χρόνια όμω, αυτό όλο συνειδητοποίησα ότι ίσχυε κατά 50%. Και γιατί. Κάποια στιγμή, ενώ πλέον ασχολούμουν επαγγελματικά, εκπαίδευα μαθητέ, μου αναφέραν όταν συναντηθήκαμε δική μου, σήμερα σα είδαμε που πετάγατε. Είχαμε περάσει βόλτα εκεί κοντά στο σημείο που ήσασταν. Εγώ τότε του ανέφερα μετά πολλά χρόνια. Σου ανέφερα. Γιατί δεν ήρθατε να μας δείτε. Γιατί δεν ήρθατε να μας δείτε από κοντά. Τόσα χρόνια, δεν το είπα βέβαια, το σκέφτηκα. Παράπονο το είχα να έρθουν μια φορά να με δουν. Και τι μου είπαν. Μου είπαν ότι εμείς από μακριά που σε βλέπαμε φοβόμασταν. Δεν θα το αντέχαμε να έρθουμε εκεί κοντά. Και τότε συνειδητοποίησα ότι παρόλο που φοβόταν όλα αυτά τα χρόνια, παρόλο που είχαν το άγχος, εμένα δεν μου το παρουσίασαν, δεν μου το εμφάνισαν, σεβάστηκαν τις επιλογές μου και δεν με επηρέασαν αρνητικά στο να κάνω αυτό που ήθελα. Που μπορεί, έστω στην τελική, εγώ να το έκανα. Αλλά θα ήταν πολύ δύσκολο να το κάνω όταν θα είχα ένα αρνητικό περιβάλλον οικογενειακό. Και είναι πολύ σημαντικό, και το λέω αυτό εδώ, γιατί δεν θα είμαστε όλοι αυτοί που θα προσπαθούμε, αλλά θα είμαστε και κάποιες φορές και δίπλα σε αυτούς που θα προσπαθούν, είναι πολύ σημαντικό το περιβάλλον το οποίο επηρεάζει κάποιον που είναι είτε οικογενειακό, είτε φιλικό, είτε κάποια σχέση και ούτε καθεξής, να είναι θετικά προσκύμενο και να βοηθάει σε αυτήν την περίπτωση. Ή τουλάχιστον να μην είναι αρνητικό. Έχω παράδειγμα από ένα μαθητή μου ο οποίος ο πατέρας του ήταν τόσο αρνητικός που θεωρούσε ότι θα προστάτευε το γιο του εν, όταν είχε ξεκινήσει να πετάει, σκίζοντας το αλεξίδωτο εκεί που το είχε αποθηκευμένο. Αυτός ο άνθρωπος δεν έσκησε ένα κομμάτι πάνι. Αυτός ο άνθρωπος έσκησε ένα όνειρο. Οι μπαταρίε μα, όταν ξεκινάμε για κάτι, το έχουμε αποφασίσει. Είναι δύσκολο να αποφασίσουμε να ξεκινήσουμε κάτι. Και θέλει πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη για να το αποφασίσουμε και να πούμε «Ναι, θα το κάνω, το πιστεύω». Θα πρέπει να είναι φορτισμένε. Γι' αυτό θα πρέπει να μην αναλω... αναλωνόμαστε με τυχόν αντεδράσεις οι οποίες μπορούν να σημούνται γύρω μας. Ένας άλλος μαθητής μου, θυμάμαι, ήταν φοιτητή τότε, δεν ανακοίνωσε ποτέ στους γονείς του ότι θα έρθει να κάνει σχολή. Αυτός είχε αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσει το εμπόδιο αυτό. Το μάθανε βέβαια δική του αργότερα, και το αποδεχθήκανε. Σήμερα πετάει για... είναι πάνω από 16 χρόνια. Και θα πει κάποιος ότι όλα αυτά που μας λες είναι ωραία. Η πτήση, το... γενικά τα συναισθήματα που μπορείς να νιώσεις, αλλά θα πει κάποιος το ότι εγώ δεν έχω χρόνο για να ασχοληθώ με αυτό ή ότι εγώ φοβάμαι. Θα πάω πρώτα σε αυτό που θα μου πει ότι δεν έχει χρόνο και θα πω ότι αυτός που ε, δεν έχει χρόνο ή μια στις 10 φορές δεν ισχύει. Γιατί αν τους πεις, αν είχε μία σχέση και ήσουν ερωτευμένος, θα έβρισκες χρόνο να βρεις το τέρι σου. Θα λέγανε ναι, θα έβρισκα. Άρα 9 στι 10 δεν ισχύει, γιατί είναι όλα θέμα προτεραιοτήτων. Και για να μην είμαι απόλυτο που δεν μου αρέσει αυτό, 1 στου 10 θεωρώ ότι ναι, όντω γιατί η, σκληρή, η ζωή μα είναι πλέον σκληρή και έχει πολλέ απαιτήσει, ναι, δεν θα μπορεί. Και πάμε τώρα σε αυτόν που είναι ειλικρινή. Και λέει, αλλά ναι, θέλω, α πάμε λίγο στην προηγούμενη διαφάνεια να δείξω κάτι, αυτό που λέει ότι δεν έχω χρόνο πρώτα δεν είναι ειλικρινή με τον εαυτό του. Για ποιο λόγο. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι και να είμαστε, πρέπει να είμαστε πρώτα ειλικρινεί με τον εαυτό μα. Αυτοί οι δύο κύκλοι συμβολίζουν δύο πράγματα. Και έχουν εφαρμογή σε οτιδήποτε κάνουμε. Ο ένα κύκλο συμβολίζει αυτό που συνέβη, που μα συμβαίνει. Και ο άλλο κύκλο από εκεί συμβολίζει αυτό που θεωρούμε ότι μα συμβαίνει. Πόσο πραγματικοί είμαστε απέναντι στον εαυτό μα και ειλικρινεί. Όταν δίνουμε εξήγηση για κάτι το οποίο θεωρούμε ότι μα συνέβη, θα πρέπει αυτή η κύκλη να είναι μέσα ο ένα στον άλλον. Εδώ. Όσο πιο μακριά είναι, υπάρχει πρόβλημα. Αυτό, αν το δουλέψουμε, μπορούμε να προχωρήσουμε. Και πάμε τώρα σε αυτόν που λέει θέλω. Θέλω. Έχει γίνει πλέον σχήμα λόγου. Πολλοί λένε θέλω. Αν εγώ άκουγα τα θέλω, όλα τα θέλω σε κοινωνικέ συζητήσει που μου λέγανε Θέλω να ασχοληθώ με τα λέξη του πλαγιά, θα ήθελα να μάθω. Τώρα, αυτοί που θα πετάγανε με λέξη του πλαγιά θα ήταν περισσότεροι από όσου ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Θέλω στην ουσία σημαίνει προσπαθώ. Δεν έχει νόημα να λες ότι θέλω κάτι χωρίς να το προσπαθείς. Και εάν δεν προσπαθήσεις για κάτι, ποτέ δεν ξέρεις «Αν μπορείς αυτό να το πετύχεις». Όταν μου λέει κάποιος «Δεν μπορώ», απλά το ρωτάω αν προσπάθησε. Δεξιότητες. Κανείς δεν έχει γεννηθεί Ξέρω, γνωρίζοντας κάτι. Για παράδειγμα, το χάρη, όλοι πήγαμε σε μια σχολή οδηγών για να μάθουμε να οδηγάμε. Ο άνθρωπος δεν έχει γεννηθεί με δεξιότητες. Οι δεξιότητες είναι κάποια πράγματα οποία αποκτούνται έτσι. Οποιος... Και μπορώ να πω το εξή. Και γι' αυτό υπάρχουν και σχολές, έτσι. Δεν θυμάμαι εγώ στα χρόνια που ασχολούμαι με τα λεξίδια του πλαγιά, ούτε έναν μαθητή που να έχει έρθει. Και μιλάμε τώρα για ηλικίε από 14 μέχρι πολύ μεγάλε ηλικίε, μέχρι 70, που να μην έχει μάθει να πετάει. Το θέλαν, το πιστεύαν, το πίστεψα κι εγώ. Άρα, από τις δεξιότητες τις αποκτούμε, βήμα-βήμα. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όλα ξεκινάνε από το μυαλό. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά. Δεν έχει νόημα να, να, να προσπαθήσουμε για κάτι που δεν το πιστεύουμε. Δηλαδή, θα πρέπει κάτι να αποφασίσουμε το θέλουμε πολύ, να πιστέψουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, και να προσπαθήσουμε. Η δάλος θα είναι σαν να πάμε να γράψουμε ένα διαγώνισμα ή να σαν να πάμε να δώσουμε έναν αγώνα προκειμένου να τον χάσουμε. Ποιο το νόημα να το κάνουμε αυτό. Και για να σα δώσω ένα παράδειγμα, δηλαδή γιατί βλέπουμε καθημερινά τέτοια παραδείγματα στη ζωή μα, απλά που περνάνε έτσι, χωρί να του δίνουμε σημασία. Τι πιο απλό από αυτό που συνέβη στην παιδική μα ηλικία, όταν ήμασταν μικρά, μάθαμε να ισορροπούμε σε δύο ρόδες. Τι έγινε, το βλέπαμε, το θέλαμε, προσπαθήσαμε, πέσαμε κάτω, χτυπήσαμε, ματώσαμε και στο τέλος μάθαμε να αποδηλατούμε. Ο άνθρωπος και γενικά όλοι μας έχουμε μεγάλες δυνατότητε ε, μέσα μας. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε όταν στη ζωή μας, για κάποιους λόγους, γίνονται κάποια, ερχόμαστε αντιμέτωποι με κάποιες δύσκολες καταστάσεις, χωρίς να θέλουμε. Εκεί ξαφνικά βγαίνει άλλος ένας εαυτός από μέσα μας, αυτού του σούπερ ήρωα, ο οποίος δεν πετάει, αλλά βγάζει εις πέρας δύσκολες καταστάσεις και όταν μετά ηρεμεί κάθεται κάτω και λέει «Εγώ το έκανα αυτό». Όσο πιο γρήγορα αυτέ τι δυνάμει τι βγάλουμε από μέσα μα, τόσο πιο γρήγορα θα πετύχουμε τα όνειρά μα. Και θα κλείσω με ένα παράδειγμα του τον ναυτικό κόσμο που είναι πιο κατανοητό από όλους. Δεν θα πρέπει ο στόχος μας του ονείρου, όσο μακριά και αν βρίσκεται, αυτός να μας απογοητεύει. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, δηλαδή τι, να φτιάξουμε ένα καράβι και ας θεωρήσουμε ότι ο στόχος είναι ένα λιμάνι μακρινό. Θα πρέπει να βάλουμε επιμέρους μικρότερους στόχους για να τον φτάσουμε. Και κάθε μέρα με το καράβι μας, όπως το έχω εδώ σχεδιασμένο μάλλον στη, στο, στην προβολή, Έχω βάλει και την δοκιμία του. Δεν θα είναι εύκολο το ταξίδι, αλλά κάθε μέρα που θα ξυπνάμε θα κοιτάμε τον επόμενο στόχο. Και έτσι σιγά σιγά, πριν καλά καλά το καταλάβουμε, θα έχουμε φτάσει στον τελικό μα προορισμό, που θα είναι το τελικό λιμάνι. Πλέον, εκεί τι γίνεται. Φτάσαμε στο στόχο μας. Η εξέλιξη και το ταξίδι δεν τελειώνει ποτέ. Νέοι ορίζοντε ανοίγονται μπροστά μα. Πιστεύουμε ακόμα περισσότερο στον εαυτό μα. Έχουμε αναπτυχθεί μια διαρκής εξέλιξη, μια διαρκή άνοιξη. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε καινοτομία ή ανάπτυξη, καινοτομία τεχνολογική ή πνευματική ανάπτυξη έχει γίνει στον κόσμο μας, να μην ξεχνάτε ότι έχει γίνει από ανθρώπου οι οποίοι δεν πιστέψαν ότι πολεμάνε ανεμόμιλους βάλαν το στόχο τους για το όνειρό τους, προσπαθήσανε και το πετύχανε. Θέλω να θυμάστε ότι δεν υπάρχουν μυστικά σε ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχει το μόνο, μόνο το θέλω, το πιστεύω και το προσπαθώ. Ευχαριστώ πολύ.